πόσο εύκολο θα είναι. Ο Βορειάδης δείχνει στα βελιά που καθαρίζουν το παρκέ να βγουν για να συνεχιστεί ο αγώνας. Και λέει εγώ αποφασίζω. Οι σωμάτι πέφτουνε, συνεχίζουν και πέφτουνε. Ξέρεις, και τα υγρά κάτω στο παρκέ είναι πολύ επικίνδυνα. Μην γλιστρήσει κάποιος αθλητής. Δεν γίνεται έτσι. Και δεν γίνεται αυτό το διάστημα. Ήταν ένα πολύ κακό φινάλε για τον Ολυμπιακό σε μια τόσο καλή χρονιά. Καλησπέρα του Παναθηναϊκού. Το χωρίο Παναθηναϊκός, τι γίνεται. Κάτι, ένας παίκτης. Στρέφουν στον πάγκο, τι να κάνουν, γιατί τώρα δεν τρελαίνουν. Μπάσκετ δεν θα να παίξουν. Επικρατεί ένταση, επικρατεί σύγχυση, επικρατεί πανικός. Παναθηναϊκός αποχωρεί τελικά. Και ο Λάζαρος Βορειάδης το ίδιο, φωτοβολίδες. Αρνούμαστε να κάνουμε περιγραφή πιο. Δεν χρειάζεται. Φυσικός ήχος, παιδιά. Φύγαν και διαιτές, φύγαν όλοι. Ότι και στους παιχτές του Ολυμπιακού τώρα είναι δυνατόν να τους αρέσουν αυτά τα πράγματα. Με τι, ο Δωρίς έκανε καριέρα τεράστια, έχει παίξει τσεσεκά χρόνια αυτά, άλλες εικόνες, και επιστρέφεις τώρα πίσω στην πατρίδα σου και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Γιάννης Μπουρούσης. Και σήμερα κορυφαίος του Ολυμπιακού πήρε και το μικρόφωνο να νουθετήσει όποιον μπορούσε να νουθετηθεί. Τι άλλο να κάνει. Τι να κάνει. Στο ακρίσιμο παιχνίδι έδωσε το παρόν. Ήταν και στον τελικό Παρτιζάν ήταν παρόν. Κατά την άποψή μου κορυφαίος. Είναι ο ηγέτης αυτού του Ολυμπιακού. Ο Μίλος Θεόντοσιτς θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά στους τελικούς δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Εμφανώς κουρασμένος. Και αυτή η κουκορομαχία με το Διαμαντίδη, όποιος και αν την ξεκίνησε ή όποιος και αν τελείωσε, δεν έβγαλε πουθενά. Ουσιαστικά και τους δύο έβγαλε από τα παιχνίδια. Μια διαφορά νομίζω ότι είναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, ότι έχει πολλές λύσεις ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια. Σπανούλης, Διασκεβίτσους, μπορεί να είναι και καλύτερη που λέγονται σε ορισμένα παιχνίδια από τον Διαμαντίδη. Φαίνεται σαφώς η εμπειρία του. Ο Σπανούλης, παράδειγμα, και σήμερα και στο προηγούμενο παιχνίδι, στο τελευταίο δεκάλεπτο, ήταν πάρα πολύ καλός. Ξέρουν αυτά τα παιδιά, εντάξει, είναι ποτισμένα μέσα από τον αθλητισμό. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Και πολύ καλή χρονιά και καλή ομάδα. Λεπτομέρειες είναι όλες οι ιστορίες, όπως λεπτομέρειες ήταν στο τρίτο παιχνίδι, λεπτομέρειες είναι και τώρα. Αν και σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε σαφώς για μπάσκετ, τι έχουμε δει, τι δεν έχουμε. Όχι, είναι δύσκολο να μιλήσει για μπάσκετ. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς κάτι.